Βρέθηκα σε έναν πλαστικό χειρουργό και μου λέει: έχουμε πολύ σπλαχνικό λίπος. Μου λέει: πρέπει να χάσουμε κιλά. Και λέει: θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω ένα χάπι που θα σκόψει την όρεξη. Δεν θέλω όμως να πεις πουθενά, μου λέει, ότι θα του πάρεις αυτό το χάπι. Με αγχώνει λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Το παίρνω από το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός μου το δίνει δύσκολα. Τι το θέλετε εσείς. Είχε επιφυλάξεις. Τι το θέλετε αυτό το χάπι και οτιδήποτε άλλο και αυτά. Λέω: δεν έχω λέω, κάποια πάθη, δεν έχω λέω, κάποιες εξαρτήσεις, δεν έχω ποτέ, αλλά μου δόθηκε αυτό το χάπι. Με δυσκολία λοιπόν μου το δίνει, το παίρνω και αλλάζει η ζωή μου από τη μία πολύ θετικά, γιατί σταματάω να τρώω και αρχίζω και χάνω κιλά, και από την άλλη να έχω πάρα πολλά νεύρα. Με αποκορύφωμα μία νύχτα που εκεί που παίζουμε χαρτιά, γιατί πρέπει να σου πω ότι εγώ πολύ την πυρίμπα, γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός. Επικρατεί μια τρέλα, δηλαδή χάνω τον εαυτό μου, επιθετικός με το να χτυπήσω έναν άνθρωπο, φεύγω από εκεί, με σταματάνε οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαλώνω στον δρόμο, πάλι να χτυπήσω κάποιον πάρα πολύ, ξημερώνω χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ, φτάνω στο ραδιόφωνο, γίνομαι επιθετικός ακόμη και με τη σύντροφό μου, με την έννοια να την πιάσω. Εσύ θυμάμαι... Είσαι πάντα ήρεμος. Σε θυμάμαι πάντα ευγενέστατο, ήρεμο, γλυκό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει τώρα. Και να είμαι η Νάνση που κάνουμε μαζί πάρα πολύ 10 χρόνια ραδιόφωνο. Να προσπαθώ να την ταρακουνάω και να μην καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Και κάποια στιγμή μου λέει: μου λέει αυτό το φάρμακο που παίρνεις, τι φάρμακο είναι? Άνοιγε λοιπόν και βλέπεις τις ενδείξεις ότι γράφει μέσα, και αυτό θέλω να το πω πάρα πολύ στον κόσμο, ότι υπάρχει περίπτωση να σας ανοίξει νευρώνες του εγκεφάλου σας που δεν τους ξέρατε. Και εκεί παθαίνω σοκ.